Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ευρεία πλειοψηφία 175 βουλευτών αλλά και αρκετές ισοκομματικές διαρροές, έγινε νόμος του κράτους το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Η διαδικασία, ωστόσο, και η ψηφοφορία δεν ήταν ανέφελη για τα κόμματα που στήριξαν το νομοσχέδιο, καθώς Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μετρούν τα όχι και τις αποχές τους. Η Ελλάδα γίνεται η 16η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομοθετεί την ισότητα στο γάμο. Είμαστε περήφανοι, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του αστικού κώδικα και άλλες διατάξεις, έγινε δεκτό. Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Πολλά χαμόγελα αποτυπωμένα σε selfies, αλλά και έκδηλο ενθουσιασμού μαζί με συγκίνηση στα θεωρία της Βουλής, όπου βρίσκονταν μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, έγινε δεκτό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, με την οποία γίνεται νόμος του κράτους η ισότητα στο γάμο. Την ίδια ώρα, έξω από το κοινοβούλιο, πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει τη σημαντική μεταρρύθμιση ξεσπούσε σε χειροκροτήματα. Σήμερα η ισότητα στο γάμο είναι. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στη Βουλή, με μία ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε την ψήφιση του νομοσχεδίου. Η ψηφοφορία πέρασε. Από απόψε, η Ελλάδα είναι περήφανη που γίνεται η 16η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομοθετεί την ισότητα των γάμων. Πρόκειται για ένα ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο αντικατοπτρίζει τη σημερινή Ελλάδα, μια προοδευτική και δημοκρατική χώρα, δεσμευμένη με πάθος στις ευρωπαϊκές αξίες. Το σχέδιο νόμου που αποκαθιστά την ισότητα μεταξύ των ετερόφιλων και των ομόφυλων ζευγαριών στον πολιτικό γάμο, στηρίχθηκε από τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ καταψήφισαν Κομμουνιστικό Κόμμα, Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση και Νίκη. Επί της αρχής ψήφισαν 254 βουλευτές, από τους οποίους 175 είπαν ναι, 77 όχι και 2 δήλωσαν παρόν. Για Μέρα Χαράς μίλησε σε δηλώσεις του ο Στέφανος Κασελάκης. Πολύ περήφανος για το κόμμα μου που πάντα έχει δώσει το στίγμα σε αυτά τα θέματα. Είναι μια περήφανη μέρα όχι μόνο για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αλλά για όλη την Ελλάδα. Και να είστε σίγουροι ότι θα γίνουμε μια σύγχρονη χώρα, θα γίνουμε μια σύγχρονη κοινωνία. Η κατάθεση ψυχής του Σπύρου Μπιμπίλα από το Βήμα της Βουλής προκάλεσε διακομματικό χειροκρότημα. Έκλαιγα κρυφά, γιατί έπρεπε να κρύψω κάτι που ντρεπόμουν γι' αυτό, έτσι ένιωθα τότε, και δεν μπορούσα να το πω ούτε στους γονείς μου. Αυτά τα κρυφά δάκρυα με οδηγούν σήμερα στα 68 μου χρόνια να αγωνίζομαι για να μην κλάψουν άλλα παιδιά στο μέλλον, για να είναι ευτυχισμένα, για να μην φοβούνται να πούν τι είναι, τι τους ελκύει, με ποιους θέλουν να ζήσουν. Επιτέλους, είμαστε όλοι άνθρωποι. Μπορεί αρχικά να είχε ανακοινωθεί ότι το νομοσχέδιο πέρασε με 176 ναι, αλλά τελικά οι ψήφοι είναι λιγότερες, καθώς δεν είχε προσμετρηθεί σωστά η ψήφος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Καρασμάνη, η οποία είχε κατατεθεί εγγράφως και όχι με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος. Η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε συνολικά 52 διαρροές, καθώς ναι ψήφισαν 106 βουλευτές, 21 βουλευτές ψήφισαν κατά, ενώ υπήρχαν και 31 αποχές. Όχι σε ένα σχέδιο νόμου με το οποίο διαφωνώ κάθετα. Και σαφώς δεν επέλεξα την αποχή, να το ξεκαθαρίσω, διότι στη ζωή μου, ό,τι πιστεύω ότι είναι λάθος, παλεύω για να μην γίνει πράξη. Στον ΣΥΡΙΖΑ καταγράφηκαν 3 διαρροές. Ο Παύλος Πολάκης και ο Όθωνας Ηλιόπουλος επέλεξαν την αποχή, ενώ η Νίνα Κασιμάτη δήλωσε παρόν. Σε ό,τι αφορά τη στάση του ΠΑΣΟΚ, πάνω από το 1 τρίτο της κοινοβουλευτικής ομάδας απήχε από την ψηφοφορία, καθώς συνολικά δεν παρέστησαν σε αυτήν 11 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Ευαγγελία Γιακούλη. Μάλιστα, τελευταία στιγμή μεταπίστηκε ο Ιλχάν Αχμέτ μετά από προσωπική επικοινωνία με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα ήθελα να είμαστε και 32, δεν είμαστε 32. Είναι κάτι το οποίο θα το έχουμε και θα προχωρήσουμε. Είναι σαφές ότι και οι διαφοροποιήσεις και οι διαφωνίες και οι διαφορετικές απόψεις είναι όλες σεβαστές στο πλαίσιο Νέος Δημοκρατικού Κόμματος. Από τη Νέα Αριστερά πήγαν οι μειονοτικοί βουλευτές Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Φερχάτος Γκιούρ. Διαμάχη προκάλεσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του νομοσχεδίου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Το ποσοστό υπερψήφισης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ήταν μεγαλύτερο από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ να αποκτήσει έναν ηγετικό ρόλο στον χώρο του κέντρου, στο μεταρρυθμιστικό χώρο, να πει ότι είναι μεγάλη προοδευτική παράταξη. Και δεν είναι αμελητέ ότι ένας στους 3 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισαν αυτό το νομοσχέδιο. Είναι αδόκιμο, ξέρετε, να συγκρίνεις βουλευτές της αντιπολίτευσης με τους βουλευτές της πλειοψηφίας, πολλό δε μάλλον με τους υπουργούς. Και τουλάχιστον είμαι χαρούμενος που από τη δική μου κοινοβουλευτική ομάδα δεν ακούσαμε ούτε ομοφοβικό μυσαλόδοξο λόγο, όπως από άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, ούτε ακούσαμε
μέσα στη Βουλή ενστάσεις αντισταγματικότητας, όπως ακούσαμε από τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Βορύδη, ούτε ακούσαμε να κατεβαίνει πλατφόρμα ολόκληρη πολιτική. Εχμηρή ήταν η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή, που δεν περιορίστηκε μόνο στο σχέδιο νόμου για το γάμο των ομοφυλών ζευγαριών, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής. Η ηχηρή ήταν η διαφωνία του πρώην Πρωθυπουργού. Ουδέν σχόλιο, απαντάει η κυβέρνηση, με τον Παύλο Μαρινάκη να τονίζει στο Open ότι η συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη. Παράταξή μας τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να το έχει φέρει προς ψήφιση. Με το καλημέρα, ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε χθες στην ομιλία του στη Βουλή την αντίθεσή του με το σχέδιο νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, το οποίο, όπως είπε, καταστρέφει τον πυρήνα της οικογένειας. Επιχειρηματολογώντας για το όχι, ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η οποία τώρα δεν προβλέπεται, θα έρθει από την πίσω πόρτα, ενώ αποκήρυξε τον χαρακτηρισμό του ακροδεξιού τόσο για τον ίδιο όσο και για όποιον διαφωνεί με το νομοσχέδιο. Και εγώ δεν θα ψηφίσω λοιπόν το νομοσχέδιο, ακραίος κι εγώ, που έστειλα σιδηροδέσμια τη Χρυσή Αυγή στη δικαιοσύνη και μπήκαν όλοι φυλακοί. Όταν τότε διάφοροι μιλέμε ονόματα και κεντρώοι και αριστεροί, με παρότρινε να μην το κάνω. Και όταν κάποιοι έκαναν 5 χρόνια για να βρούνε αίθουσα για να τους δικάσουν. Αυτοί ψήφισαν όχι, θεωρείτε ότι είναι μία ομάδα στη Νέα Δημοκρατία? Μία περίπτωση. Κατά παράδοση παράταξής μας δεν υπάρχει ψήφος με κομματική πειθαρχία σε ζητήματα δικαιωμάτων. Εξέφρασαν την άποψή τους δια της ψήφου τους. Προφανώς δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Οι βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση. Δεν νομοθετήσαμε επειδή κάποιος μας υποχρέωσε. Αλλά γιατί το θέλατε. Γιατί ήταν στο πρόγραμμά μας. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν περιόρισε την κριτική του στο σχέδιο νόμου, αλλά επεκτάθηκε και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως και στην απόφαση της κυβέρνησης να στραφεί προς το κέντρο. Κύριε της κυβέρνησης, δεν κάνετε έτσι στροφή στο κέντρο. Δεν είναι κέντρο η ανατροπή της οικογένειας. Δεν είναι κέντρο η κατάργηση της μάνας και του πατέρα. Αυτά όλα δεν έχουν καμία σχέση με όσα πιστεύει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και το σημαντικότερο, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την παράταξή μας και με τις ιδέες μας. Η κυβέρνηση απέφυγε οποιοδήποτε σχόλιο για την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει χθες στη Βουλή ότι κάθε βουλευτής έχει την άποψή του. Στην αιχμή δε ότι ασκήθηκε μπούλινγκ στους γαλάζιους υπουργούς προκειμένου να ψηφίσουν το νομοσχέδιο, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέσω του Open. Περισσότερο ακούστηκαν οι αντίθετες απόψεις και επειδή το έζησα, φύγαμε από εκεί πολύ πιο ενωμένοι, ακόμα και με όσα υπόθηκαν αυτούς που διαφωνούσαν, από ό,τι όταν πήγαμε για αυτό το θέμα. Έκανε μια πολύ σκληρή κριτική σε πολλά θέματα στην κυβέρνηση. Πρώην Πρωθυπουργός είναι, πολλά χρόνια έχει, προφανώς είχε την απόφαση, την πολιτική να κάνει αυτό. Εσείς θεωρείτε ότι είναι απέναντι στην κυβέρνηση του Σαμαράς? Όχι. Έκανε μια κριτική. Στην αντιπολίτευση πάντως είδαν μια δεύτερη ομάδα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ιδεολογική πλατφόρμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Μιλάμε για παράταξη μέσα στην παράταξη και στην περίπτωση. Εσείς βλέπετε ομαδοποίηση δηλαδή μέσα στη Νέα Δημοκρατία? Δεν θέλω να πάρω επάνω μου την άποψη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά παρόλα αυτά δείχνονται και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι κοινά. Πλατφόρμα πολιτική κατέβασε ο κ. Σαμαράς. Με αρχή, μέση και. Άρα κάνει κόμμα μες στο κόμμα. Με κριτική. Όχι μόνο για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών, αλλά και με μια κριτική στην εξωτερική πολιτική. Και μάλιστα εισέπραξε και ένα χειροκρότημα από όσους κάθονταν απίσω έντρανα της Νέας Δημοκρατίας. Με κάθοδο των τρακτέρ και συλλαλητήριο την ερχόμενη Τρίτη στην Αθήνα, αποκλεισμούς δρόμων, τελωνίων και δημοσίων κτηρίων κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους οι αγρότες. Ήδη σε πολλά σημεία του εθνικού δικτύου πραγματοποιούνται συμβολικοί αποκλεισμοί, ενώ τα μπλόκα παραμένουν και ενισχύονται. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Open, διεμήνυσε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια για επιπλέον μέτρα έχουν εξαντληθεί. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα την 3η 20 Φεβρουαρίου με τα τρακτέρ μας, με αγροτικά αυτοκίνητα, με λεωφορεία. Ο κύβος ερήφθη για το Παναγροτικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα την ερχόμενη Τρίτη, μετά την τρίωρη σύσκεψη εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα στην οίκια της Λάρισσας. Ταυτόχρονα την ίδια ημέρα θα κλιμακώσουμε σε τελωνία, σε λιμάνια, από συναδέλφους που βρίσκονται πιο μακριά από την Αθήνα.
Οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν από τους κατοίκους της Αθήνας να στηρίξουν την κινητοποίησή τους, γιατί όπως είπαν, αγωνίζονται και για εκείνους. Πριν από λίγο, αγρότες με τα τρακτέρ τους μπήκαν στην πλατεία της Αγίας Λάρισας, υλοποιώντας την απόβασή τους για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Παράλληλα με την απόβαση για κάθοδο στην Αθήνα, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς δρόμων και τελωνίων. Μετά την απόφαση που έλαβε το συντονιστικό στην Οίκαια, οι αγρότες του Νοτίου Εύρου μαζεύουν εδώ στο Τελωνείο των Κήπων ακόμα περισσότερα τρακτέρ. Μιλώντας στο Όπεν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια για επιπλέον μέτρα στους αγρότες έχουν εξαντληθεί. Ενώ αναφορικά με τις κινητοποιήσεις, είπε πως η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκρουστεί με τους αγρότες. Το πετρέλαιο του 24, για να μην παρεξηγηθούμε, και τα μέτρα τα δημοσιονομικά είναι αυτά. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Εμείς θεωρούμε ότι θα εκτονωθεί η κατάσταση. Εμείς δεν θέλουμε να συγκρουστούμε ειδικά με καμία επαγγελματική ομάδα. Πάντοτε ο νόμος είναι πάνω από όλους και από όλα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αγρότες των κόμβων Μουδανιών στη Χαλκιδικία κινητοποίησαν τα τρακτέρ τους πάνω στην Εθνική Οδό και άναψαν φωτιές. Σε 2 ώρες αποκλεισμών της Εθνικής Οδού προχώρησαν και απόψε το βράδυ οι αγρότες Χαλκιδικής. Συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις μέχρι την Τρίτη που θα κατέβουν στην Αθήνα. Και οι αγρότες από τον μπλόκο του Αιγείου συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους. Αντιπροσωπή αγροτών από την Κορινθία έρθε στον μπλόκο του Αιγείου προκειμένου να συντονίσουν το βηματισμό τους για το συλλαλητήριο της Τρίτης στην Αθήνα. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το δρόμο αν δεν λυθούν τα προβλήματα. Οι αγρότες της Αχαΐας εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκλείσουν τη Δευτέρα το λιμάνι της Πάτρας. Ο υπαριθμόν 1 αντίπαλος του Κρεμλίνου, Αλέξεϊ Ναβάλνη, πέθανε σήμερα στη φυλακή του Αρκτικού Κύκλου, όπου εξέτειε ποινή 19 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές σοφρονιστικές αρχές. Την 16η Φεβρουαρίου 2024, στο σοφρονιστικό κέντρο νούμερο 3, ο κρατούμενος Ναβάλνη αισθάνθηκε αδιαθεσία έπειτα από περίπατο. Τα αίτια του θανάτου του τελούν υπό εξακρίβωση, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο Ναβάλνη συνελήφθη το 2021 μετά την άρρωσή του από μια απόπειρα δολοφονίας με δηλητήριο που έχει συνδεθεί με την υπηρεσία ασφαλείας FSB της Μόσχας. Είχε φυλακιστεί σε σοφρονιστικό κατάστημα στη Σιβηρία. Η είδηση του θανάτου Αλεξέη Ναβάλνη προκάλεσε σφοδρές διεθνείς αντιδράσεις κατά της Ρωσίας, με τη Μαρία Ζαχάροβα να εξαπολύει κατηγορίες προς τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ πως βιάστηκαν να εξαπολύσουν επιθέσεις χωρίς να περιμένουν καν τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Αντωνοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.